Καλώς ήρθατε στο προσωπικό μου Top 10 Superhero Movies. Θεώρησα ότι είναι μια καλή στιγμή, ένα καλό timing να το κάνουμε τώρα που έχει βγει το Infinity War και λόγω του hype που θα υπάρχει γύρω από τους ήρωες, αλλά και επιπλέον γιατί θεώρησα ότι έχει πολύ καλές πιθανότητες αυτή η ταινία να είναι στο Top 10 μου και θα ήταν κρίμα να το είχα κάνει πριν. Βέβαια θα μου πείτε γιατί δεν το έκανες, ας πούμε, και όταν βγει το Avengers 4. Γιατί εντάξει, δεν θα ήθελα να βάλω δύο τέτοια μέσα, δύο ίδιες ταινίες. Δηλαδή, έστω ότι το Avengers 4 είναι καλύτερο από το Infinity, απλά σκεφτείτε στη θέση του Infinity ότι μπαίνει το Avengers 4, ας πούμε. Γιατί ήθελα έτσι να υπάρχει μια ποικιλία, μην το γεμίσουμε π.χ. μόνο με MCU ή οτιδήποτε. Λοιπόν, μία διευκρίνηση που θέλω να κάνω προτού προχωρήσουμε είναι το εξής, ότι είναι Super Hero Top 10 και όχι comic γενικά. Τι σημαίνει, δηλαδή, μέσα σε αυτό από όλες τις οι οποίες είναι σχεδόν 70 ταινίες αυτές που έχω δει και έχω συμπεριλάβει μέσα, γιατί επίσης μιλάμε για ταινίες πριν το 2000. Δεν μιλάμε δηλαδή για τύπου έργα όπως Before Vendetta, Sin City ή Kikas ακόμα. Τέτοια πράγματα δεν τα έχω συμπεριλάβει μέσα, θα είναι διαφορετικό top εκείνο που θα είναι για comic ταινίες. Εδώ είναι μόνο για super hero, δηλαδή τύπου Batman, τέτοια πράγματα. Και ξεκινάμε με το νούμερο 10, Batman. Το συγκεκριμένο έργο, για να είμαι ειλικρινής, το έχω βάλει τιμητικά σε αυτό το top 10 και λέω τιμητικά διότι μέχρι να δω την τριλογία του Nolan, αυτό το Batman καταρχάς μεγάλωσα με αυτό, το έχω δει άπειρες φορές και ήταν ένα έργο που όσα χρόνια και να πέρναγαν δεν με κούραζε να το βλέπω, δεν είχα θέμα ούτε με τα εφέ που άρχισαν να παλιώνουν, τίποτα. Όταν όμως είδα την τριλογία του Nolan μετά το κερασάκι στην τούρτα, βγήκε και ο Batfleck και όλα αυτά, όταν κάθισα μετά να ξαναδώ αυτό το έργο, παιδιά, δεν μπορούσα να το δω με τίποτα, δηλαδή το έβγαλα στο πρώτο μισάωρο, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο Tim Burton ήταν ο πρώτος που έβαλε τον σοβαρό, το σκοτεινό Batman, το σκοτεινό υπότι στον χάρτη, διότι μέχρι τότε ο Batman ήταν γνωστός κυρίως, μιλάω φυσικά για κινηματογραφικές ή εκδοχές τηλεόρασης, από τον Adam West που ήταν η χιουμοριστική αυτή η σειρά. Και καλά έκανε, γιατί τότε ήταν σε πτώση, ας πούμε, ο Batman και γενικά τα comics, οπότε ξανά έβγαλε το hype αυτό η συγκεκριμένη σειρά, αλλά όμως δεν έκανε justice στον χαρακτήρα, διότι δεν είναι κωμικός ο χαρακτήρας. Οπότε η ταινία αυτή του Tim Burton και έβαλε στο χάρτη τον σκοτεινό υπότι, καταρχάς και ήταν γενικότερα έτσι κι αλλιώς πολύ καλή ταινία. Επίσης επέλεξε για τον ρόλο έναν κωμικό, φοβερό αυτό το πράγμα που έκανε και ήταν πολύ πετυχημένο. Και επίσης κατάφερε να βάλει στο ρόλο του Joker τον Jack Nicholson, παιδιά, ο οποίος έκανε καταπληκτική δουλειά, ήταν απίστευτο. Δηλαδή, ακόμα και αφού είχα δει τον Batman Begins, όταν είχε ανακοινωθεί στο Dark Knight, θα βάλω τον Joker, λέω, καλά, τι ηρωσιλία είναι αυτή. Βέβαια, εντάξει, αποδείχθηκα λάθος, αλλά θέλω να σας πω, γενικά ήταν μια all around φοβερή ταινία, απλά πλέον για μένα προσωπικά, παρόλο που μεγάλωσα με αυτήν, δεν βλέπετε. Νούμερο 9, Blade. Το Blade, παιδιά, είναι νομίζω η πρώτη super hero ταινία η οποία είναι R-rated, εν ολίγης πριν μας κάνει τα κόλπα του Deadpool, τα είχαν κάνει πρώτα πριν το 2000 και όλα, δηλαδή μιλάμε για 20 χρόνια και πριν. Ο Blade είναι μια, τη θεωρώ underrated σε γενικές γραμμές ταινία, όχι ότι δεν άρεσε γενικά, απλά δεν είναι και τόσο διαδεδομένη. Είναι πολύ ωραία, σκοτεινή, με το αίμα της, εντάξει, έχει βέβαια αυτά τα άσχημα εφέ στο τέλος εκεί που φουσκώνουν οι βρικόλακες και ανατινάζονται, το οποίο να διευκρινίσω ότι και τότε ήταν άσχημα, έτσι. Δηλαδή, γενικά το κακό CGI είναι κακό CGI σε όλες τις εποχές. Δεν είναι ότι όταν βγήκε λέγαμε «Α, πω πω, απίστευτο». Όχι, και τότε που το είχα δει λέω «Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα». Λοιπόν, αν εξαιρέσεις όμως αυτό με τα κακά εφέ, είναι μια ταινία, παιδιά, που κρατάει μέχρι και τώρα. Θεωρώ δεν έχει βγει ομοιά της. Κάτι ακούγεται ότι θα βγει ένα sequel. Μου άρεσε και το sequel που έβγαλε, που ήταν του Del Toro. Βέβαια, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κλείσιμο της τριλογίας άλλαξαν ύφος τελείως, το έβαλαν δύο sidekicks, ήταν λίγο ό,τι να είναι. Πάντως η πρώτη και η δεύτερη ταινία ήταν πολύ καλές, αλλά σίγουρα ξεχωρίζουν την πρώτη. Νούμερο 8. Spider-Man 2. Ο Spider-Man, παιδιά, για να ξέρετε, όσο και να αγαπάω την DC που σας έχω πει, ο Spider-Man είναι ο νούμερο 1 αγαπημένος μου ήρωας. Κάτι το οποίο σας αναλύσω αν κάνω κανένα top 10 αγαπημένων μου ήρωων, όχι ταινιών, ήρωων. Λοιπόν, και το Spider-Man 2 πήρε μια ήδη πολύ καλή ταινία του Sam Raimi, την original που ήταν αρκετά καλή, αλλά το έκανε ακόμα καλύτερο, διότι τώρα δεν είχαμε τα Origins, είχαμε έναν έτοιμο Spider-Man. Κατάφερε να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τον Dr. Octopus, παιδιά, δηλαδή αυτό αν είναι δυνατόν και τέτοιες εποχές τότε, δηλαδή αρχές του 2000. Και γενικά θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ταινία Spider-Man. Νούμερο 7. Watchmen. Μία απελπιστικά
αδικαιολόγητα underrated ταινία και δεν καταλαβαίνω γιατί. Πείτε ό,τι θέλετε για τον Ζακ Σνάιντερ, πραγματικά ό,τι θέλετε, αλλά ο τύπος έχει γεννηθεί για να σκηνοθετεί κόμιξ. Το στυλ που έχει σκηνοθεσίας, η φωτογραφία και γενικά ό,τι περιλαμβάνει μέσα στη σκηνοθεσία, η εικόνα, είναι για κόμικ, παιδιά. Πραγματικά έχει φτιαχτεί αυτός ο άνθρωπος να σκηνοθετεί ταινίες κόμικ. Επιπλέον το συγκεκριμένο και ειδικά το Extended Edition, αλλά το τελευταίο που είχε βάλει ένα animation μέσα, η έκδοση πριν από αυτό, είναι σαν να έχεις πάρει το κόμικ και να το έχεις μεταφέρει πάνελ προς πάνελ στον κινηματογράφο. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν άρεσε στον κόσμο. Και ειδικά από άτομα που βλέπουν ταινίες ηρώνες, γιατί τυχαίνει και ένας φίλος που βλέπει τέτοια πράγματα και νομίζω έχει διαβάσει. Όχι, δεν πρέπει να το έχει διαβάσει. Δεν του πολύ άρεσε το έργο. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Είναι ένα φοβερά άρτιο έργο και για πλάκα ούτε κάτω σκέφτηκα ότι πρέπει να μπει στο top 10. Νούμερο 6. Man of Steel. Στα χνάρια του Ζακ Σνάιντερ που λέγαμε πριν για το Watchmen, πείτε ό,τι θέλετε και για το Σνάιντερ και για το DCU. Παιδιά, το Man of Steel είναι η καλύτερη με διαφορά ταινία Superman. Έκαναν ένα Superman διαφορετικό και όχι απλά το Boy Scout, ας πούμε, τον πρόσκοπο και όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει από τα κόμιξη που είχαμε δει με τις πολύ ωραίες ταινίες του Christopher Reeve. Εδώ όμως έχουμε έναν Superman προσαρμοσμένο στη δικιά μας εποχή, αυτό που έπρεπε. Δηλαδή ένα Superman Christopher Reeve δεν κόλλαγε στη δικιά μας εποχή, είναι άλλο πράγμα, ανήκει αλλού. Οι ταινίες του Superman με τον Christopher Reeve ήταν για τότε, το Man of Steel ήταν για τώρα. Και επιπλέον, πέραν από όλα αυτά τα καλά που είπα και πριν για τον Zack Snyder, σεναριακά είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει κανένα κενό, σου εξηγεί με πάρα πολύ όμορφο τρόπο τα πάντα, δηλαδή αν είσαι άσχετος σου τα εξηγεί όλα, δεν σου αφήνει τίποτα έτσι ας πούμε να αιωρείται και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι ζόρι τραβάει ο κόσμος με αυτό το έργο. Νούμερο 5. X-Men Days of Future Past. Αρχικά λατρεύω τους μεταλλαγμένους, παιδιά. Αν μπορούσα θα είχα βάλει 3-4 ταινίες των X-Men μέσα, αλλά εντάξει, ήθελα να υπάρχει μια σχετική ποικιλία όσο γίνεται σε αυτό το top 10. Το συγκεκριμένο έργο είναι απίστευτο αυτό που κατάφερε να κάνει ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης, ο Brian Singer ήτανε. Λοιπόν, που κατάφερε να διορθώσει τα όποια λάθη είχαν γίνει στο X-Men 3, το οποίο, εντάξει, όπως και να το κάνουμε δεν είναι από τα καλύτερα των X-Men, είναι από τα χειρότερα, το ακριβώς ανάποδο. Λοιπόν, και εκτός από το να διορθώσει τα λάθη, ταυτόχρονα έκανε και μια καταπληκτική ταινία, σοβαρή ταινία, σκοτεινή ταινία με τους X-Men. Δηλαδή, πραγματικά ένα άρτιο έργο από όλες τις απόψεις. Νούμερο 4. Captain America Winter Soldier. Εντάξει, παιδιά, ξέρετε ότι θα είναι στο top 10 αυτό, απλά δεν ξέρετε σε ποια θέση θα είναι. Εντάξει, είναι στην 4. Τι να πω που δεν έχω πει ήδη για το Winter Soldier. Θα πω μόνο αυτό και θα το αφήσω εκεί. Για μένα είναι το Dark Knight του Marvel Cinematic Universe. Νούμερο 3. Avengers Infinity War. Υποθέτω τώρα κάποιοι θα λέτε «Α, ταινία στην πρώτη θέση στο Infinity, έστω στη δεύτερη». Ναι παιδιά, δεν είναι, γιατί οι πρώτες δύο θέσεις τις φυλάω για κάποια έργα που έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Όχι ότι δεν έχει και το Infinity, δεν λέω ότι κατευθείαν είπα «Α, εντάξει, το βάζουμε τρίτο». Βασικά όχι ψηλοκατευθείαν το είπα, λέω ψέματα. Ναι. Πραγματικά δεν χρειάζεται να πω κάτι για το συγκεκριμένο έργο. Έχω κάνει δύο review, ένα με spoilers και ένα χωρίς spoilers. Οπότε μπορείτε να δείτε εκεί αναλυτικά πραγματικά τα πάντα, ό,τι γνώμη έχω για αυτή την ταινία. Και απλά να πω, για όσους ίσως δεν θέλετε να δείτε αυτά τα reviews, ότι είναι το έργο που περιμέναμε. Πραγματικά άξιζε η αναμονή των 10 ετών και οι 18 ταινίες πριν. Νούμερο 2. The Dark Knight. Ακόμη ένα έργο που ξέρατε ότι 100% θα είναι στο top 10 και ίσως θεωρούσατε και δικαίως ότι θα το έχω στο νούμερο 1, αλλά δεν το έχω κάτι άλλο. Λοιπόν, το Dark Knight, παιδιά, τι να πεις για αυτό το έργο, πραγματικά κάποια στιγμή πρέπει να κάνω και ένα review για την τριλογία του Nolan, γιατί αξίζει τον κόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι και σήμερα, πόσο έχουν περάσει 10 χρόνια μετά ή λίγο λιγότερο, ότι ακόμα συγκρίνουν οποιοδήποτε έργο super hero βγει με τον Dark Knight. Εντάξει, προσωπικά το θεωρώ λάθος αυτό, είναι λάθος, γιατί okay, ως πότε θα συγκρίνεις ό,τι βγαίνει πια με το Dark Knight και ως πότε θα έχεις την ίδια καραμέλα, δηλαδή. Okay, ας ξεκολλήσουμε λίγο από αυτό. Είμαι και εγώ DC fan, αλλά δεν μπορείς να έχεις ένα έργο και απλά να το συγκρίνεις δηλαδή με 20 που έχει βγάλει ας πούμε η άλλη εταιρεία. Εντάξει, κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτό. Λοιπόν, όπως και να έχει όμως, είναι μια καταπληκτική ταινία. Επίσης, είχα πάει και αρνητικά προκατηλημένος, όπως σας είπα πριν στο νούμερο 10 για τον Batman του Tim Burton. Γιατί είχα μεγαλώσει με εκείνο τον Batman και με τον Joker του Jack Nicholson και λέω τι φοβερή ερωσιλία είναι που βάλαν πάλι τον Joker και τον Heath Ledger. Και πόσο χάρηκα, παιδιά, που με έβγαλε λάθος. Όχι ότι
συγκρίνω αυτούς τους δύο. Είναι άλλο πράγμα. Ο Τζόκερ του τότε είναι ο πιο καρτουνίστικος, ας πούμε, Τζόκερ, και άλλο Τζόκερ του Heath Ledger, που είναι, όπως σας είπα για το Superman, είναι η εκδοχή του Τζόκερ για τη σημερινή εποχή. Και τέλος, νούμερο 1, Logan. Πέραν ότι είναι καταπληκτικό σαν έργο, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο λόγος που το έχω βάλει νούμερο 1 και δεν έβαλα το Dark Knight είναι γιατί, όπως σας είπα, λατρεύω τους μεταλλαγμένους από παιδάκι, και ειδικά όταν είδα αυτό το έργο που έχει τον αγαπημένο, ένα από τους αγαπημένους μάλλον, μέσα τον Wolverine, και έκανα μια τόσο καταπληκτική ιστορία που ποτέ δεν φανταζόμουν θα δω τέτοια ταινία στον κινηματογράφο γύρω από τους X-Men ή έστω έναν, ας πούμε, το Logan, και αν σκεφτείς τις δύο προηγούμενες ταινίες που, εντάξει, δεν περίμενε να πάει και εκεί πέρα το story. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Ήτανε φοβερό από κάθε άποψη. Καταπληκτικές ερμηνείες. Και μιλάμε για super hero movie τώρα. Ένα σενάριο φοβερό. Ωραία σκηνοθεσία. Ωραίο ύφος ταινίας. Το όλο το κλίμα. Και εννοείται το καλύτερο κλείσιμο για χαρακτήρα που έχω δει ποτέ σε ταινία. Αυτό ήταν λοιπόν το προσωπικό μου top 10 από ταινίες Super Hero. Να πω έτσι απλά για να έχετε υπόψη, ας πούμε, πληροφοριακά, ότι αν δεν είχα βάλει τιμητικά στο νούμερο 10 το Batman του Tim Burton, ότι θα είχε μπει στο top 10, όχι σε θέση νούμερο 10 βέβαια, πιο πάνω, το πρώτο Avengers. Και τώρα, όπως πάντα, θέλω να διαβάσω τα σχόλια από κάτω, το δικό σας top 10, ή αν όχι top 10, όπως σας λέω, δεν με πειράζει, το 5, το 3 ή μία ταινία που ξεχωρίσατε, ό,τι να είναι, δεν έχει σημασία. Απλά θέλω να δω και τη δικιά σας άποψη. Επιπλέον, πείτε μου και σε γενικές γραμμές αν συμφωνείτε και με αυτά που είπα εγώ ή που διαφωνείτε, και θα τα πούμε τώρα στο επόμενο review.